αλλά και τις φωτιές που έχουν ανάψει οι κάτοικοι της περιοχής. Σχεδόν 10 ώρες κράτησαν τα επεισόδια, ενώ για 60 μέρες οι κάτοικοι παραμένουν στα μπλόκα που έχουν δημιουργήσει για να μην ξεκινήσουν τα έργα για τον χώρο υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων. Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και το μεταθέτωνε στην αστυνομία. Δυστυχώς φοβάμαι ότι θα γίνει κάτι σοβαρό. Τα χημικά έχουν μπει σε κάθε σπίτι και οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για την έντονη αστυνομική παρουσία. Βρισκόμαστε στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, στον κεντρικό δρόμο της Κερατέας, όπου πραγματικά θυμίζει εργοτάξιο από τις εκατοντάδες πέτρες. Όμως και η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα αποπνικτική από την εκτεταμένη χρήση των δακρυγόνων. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται συνεχώς. Δεν μπορώ να μπω μέσα στο σπίτι μου. Είναι γεμάτο δακρυγόνα. Η γυναίκα μου μέσα έχει πέσει στο κρεβάτι, είναι άρρωστη. Την έχω με αλυφές. Δυστυχώς απ' έξω από το σπίτι μου πέσανε πάνω από 50-60 δακρυγόνα. Η ένταση ξεκίνησε όταν η ασφάλεια προχώρησε σε κατοίκον έρευνες αναζητώντας πρόσωπα που κατασκευάζουν βόμβες Μολότοφ. Ένα άτομο προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα. Στο σπίτι του βρέθηκε ένα πιστόλι εκτόξευσης φωτοβολίδων και ένα μπουκάλι μπύρας. Δεν υπήρχε εισαγγελέας. Εγώ στη μία από αυτές τις περιπτώσεις πήγα προσωπικά, ότι μαζί με πάρα πολύ όλο κόσμο, ασφαλίτες, χωρίς να έχουν στολή, βγάλανε όπλα. Εγώ το δηλώνω, εγώ το είδα με το όπλο προτεταμένο. Οι κάτοικοι κινήθηκαν προς το αστυνομικό τμήμα πετώντας πέτρες και τα επεισόδια επεκτάθηκαν σε ολόκληρο τον οικισμό. Ήμουν αυτόπτης μάρτυρας, δεν ήταν άδεια μπουκάλια μπύρας. Και επειδή είναι φτωχή η οικογένεια και δεν έχουν καλό ριφέρ, ένα κίτρινο μπετόνι είχε πετρέλαιο μέσα. Οι κάτοικοι χρησιμοποίησαν αυτοσχέδιες βόμβες Μολότοφ, πέτρες και ό,τι άλλο είχαν στη διάθεσή τους και οι δυνάμεις των ΜΑΤ απάντησαν με εκτεταμένη χρήση χημικών. Και όμως αυτό που βλέπετε δεν είναι η πρόσφατη εξέγερση στην Αίγυπτο, είναι το πεδίο μάχης που δημιουργήθηκε εδώ στο κέντρο της Κερατέας. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι πέτρες, καμένα πλαστικά, ενώ δημιουργίες των ΜΑΤ έχουν παραταταχθεί στους δρόμους. Από τις βίαιες συγκρούσεις τραυματίστηκαν αλαφρά περίπου 15 κάτοικοι της Κερατέας και 13 αστυνομικοί των ΜΑΤ. Έγιναν 7 προσαγωγές και οι 5 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.